Τις σταμιακές τους μηχανές προσαρμόζουν με την αλλαγή του χρόνου καφετέρειες, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που ισχύουν για τους συντελεστές ΦΠΑ. Όπως αναφέρει ο κ. Βαλιώτης, το 13% θα εξακολουθήσει να ισχύει στα μη αλκοολούχα ποτά, μόνο όταν αυτά αγοράζονται συσκευασμένα ή στη μορφή πακέτου. Αλλαγή στο ΦΠΑ στα επιστημιστικά επαγγέλματα, γρίφος για πολλούς επαγγελματίες, γιατί για μένα τα ροφήματα, καφές, κακάο, τσάι κτλ. Έως 36 το ΦΠΑ είναι στο 13%. Για τα μη αλκοολούχα όμως ποτά, δυστυχώς από 1η-1η-24 έχουμε δύο κατηγορίες ΦΠΑ, δύο συντελεστές ΦΠΑ. Το 13% και το 24%. Ωστόσο, το καθιστικό ρόφημα θα κοστίζει παραπάνω στους καταναλωτές, με την παροχή υπηρεσιών να αυξάνει κατά 11% το φόρο. Πότε εφαρμόζεται το 13%, όταν αυτά τα μη αλκοολούχα ποτά διατίθενται σε πακέτο ή το αγοράζει κάποιος από κάποιο καφέ, από κάποιο τέτοιο κατάστημα επιστημισμού και το πίνει εκτός καταστήματος, ο ΦΠΑ είναι 13%. Όταν όμως αυτό κάθεται σε τραπέζι και το πίνει, το ΦΠΑ είναι στο 24%. Δηλαδή παρασύρει το ΦΠΑ της παροχής, η παροχή υπηρεσίας από το εμπόρευμα. Γιατί ως γνωστόν αυτά αγοράζονται με 13%, αλλά επειδή μπαίνει το θέμα της παροχής υπηρεσίας, το σερβίρισμα αυτό είναι η παροχή υπηρεσίας, ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο 24%. Γρίφος για τους επαγγελματίες, πρόβλημα για το αν θα έχουν διαφορετική τιμή για αυτά που σερβίρονται εντός καταστήματος και για αυτά που διατίθενται εκτός καταστήματος. Αυτό θα το δούμε σαν εφαρμογή, όμως το θέμα είναι ότι αν δεν δούμε αύξηση για αυτά που σερβίρονται, θα βοηθούν έτσι να φοροδιαφεύγουν οι επαγγελματίες, γιατί θα καλύψουν το ΦΠΑ των σερβιριζομένων με φοροδιαφυγή, με μη έκδοση αποδείξης ελληνικής συναλλαγής. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ήδη γερό γρίφο για τους επαγγελματίες της εστίασης, που καλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να χρεώνουν ξεχωριστά τα σερβιριζόμενα προϊόντα από αυτά που διατίθενται σε πακέτο, ώστε να είναι ξεκάθαρος και ανάλογος ο συντελεστής ΦΠΑ.